σε αυτό θα πάμε τώρα, να βρούμε τη χρήση τσίχλη στην αίθουσα ειδήσεων, να δούμε τι έχουμε ευρωπαϊκά αρχικά για το θέμα του τουρισμού, καθώς σήμερα περιμένουμε κάποιο σχέδιο, αν και ό,τι έχει διαρρεύσει, Μάλλον mm. θα ισχύσει. Έχει αρχίσει την κριτική, να δέχεται κριτικέ ήδη. Γεια σου, Χρυσα, καλημέρα. Καλημέρα σα. Εντό τη ημέρα, λοιπόν, οι συστάσει τη Κομισιόν για το πώ θα επανεκκινηθεί ο τουρισμό, πώ θα ξαναρχίσει η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που γνωρίζουμε, αυτά που έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, είναι ότι η Κομισιόν θα ζητήσει το άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων να γίνει με συντονισμένη όσο το δυνατόν πιο αρμονική και χωρί Διακρίσει μέθοδο. Θα ζητήσει ναι. δηλαδή αν μια χώρα ανοίξει τα σύνορά τη με μια άλλη χώρα να ασχίσει αυτό για όλε τι ε, χώρε που βρίσκονται στην ίδια επιδημιολογική κατάσταση. Μάλιστα. Ανοίγω τα σύνορά μου, η Αυστρία ανοίγει στην ερώτηση με την Τζεχία, ε, γιατί θεωρεί ότι είναι σε καλή επιδημιολογική κατάσταση, να το κάνει και με άλλε χώρε που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Ε, θα τεθούν πάρα πολλά πράγματα στο τραπέζι. Ένα ακαθόδε ζήτημα είναι αυτό με την ε, ε, καραντίνα Εδώ 14 ημερών που έχει ναι. ακουστεί ότι θα θέτουν πολλέ χώρε. Ε, Όσου επιστρέφουν Μάλιστα. από ταξίδια. Αυτό και είναι του... και δικό μα ζήτημα να μην. σωστό ε, και τα αεροδρόμια τώρα, Χρήσα, πώ προετοιμάζονται. Επάμε να δούμε λοιπόν εικόνε από τα αεροδρόμια τη Ευρώπη που προετοιμάζονται για αυτό, για την επανέναρξη τέλο πάντων του τουρισμού. Αυτό που βλέπουμε είναι το αεροδρόμιο τη Φραγκφούρτη, ένα από τα πιο πολυσύχναστα ναι. τη Ευρώπη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ειδικέ σημάνσει σε πολλά σημεία. Έχουν τοποθετηθεί σταθμοί με αντισηπτικό, έτσι ώστε να μπορεί κανεί να απολυμμένει τα χέρια του. Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκα και για ταξιδιώτε και για προσωπικό. Βλέπουμε ότι δίνουν κιόλα μάσκε και με προσοχή με μία λαβίδα Στου ε, ταξιδιώτε ε, και μάλιστα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκα γιατί επισημαίνονται ότι σε κάποιε περιπτώσει η τήρηση των ναι. αποστάσεων ασφαλεία ίσω να μην είναι ε, δυνατή. Πάμε και Επίσης είναι πολύ συχνό ο καθαρισμό ναι. που θα γίνεται. Η Λουφτχάνσα, η μεγαλύτερη αεροπορική τη Γερμανία, έχει ανακοινώσει ότι. Θα επεκτείνει τι επιχειρήσει, τι πτήσει τη τον Ιούνιο. Στη Γαλλία βλέπουμε το αεροδρόμιο Charles de Gaulle και εκεί ίσχυσαν, ε, ισχύουν πλέον οι νέοι κανόνε που έχουν θεσπίσει οι γαλλικέ αρχέ. Η μάσκα υποχρεωτική σε όλα τα γαλλικά αεροδρόμια και επίση οι επιβάτε θα θερμομετρούνται. Ε, αυτά τα μέτρα, όπω φαίνεται και από τι αντιδράσει ναι. των πολιτών, φαίνεται ότι βοηθούν και του ίδιου του πολίτε να αισθάνονται πιο ασφαλεί. Ενώ Μάλιστα. βλέπουμε εδώ πέρα την Air France πώ προετοιμάζεται ε, για το η νέα Κανονικότητα. Δια... Πολυμαίνονται διαρκώ οι καμπίνε ε, στα αεροσκάφη. Θα γίνεται και θερμομέτρηση πριν κάποιο μπει μέσα στο ναι. αεροπλάνο. Πάντω, οι εικόνε που βλέπουμε τώρα, γιατί δεν κρατιάμαι να μην το πω, είναι, είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι κανονικότητα. Δηλαδή αυτό ναι. που γινόταν και πριν. Δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι διαφορετικό. Απλώ ε, περισσότερη... διαφορετικό το διάλειμμα. Ναι. Αυτό δεν γινόταν πριν, προφανώ. Όλο το προηγούμενο. Αυτό πούμε, με την απώλεια μα που βλέπουμε τώρα, δεν γνωρίζω αν γινόταν. Σίγουρα δεν γινόταν σε μία τόσο Βάση όπως θα γίνεται τώρα. Επίση, ναι. λένε ότι στην Air France δεν θα πολλούνται προϊόντα εντό των ε, αεροπλάνων ε, και ότι θα γίνουν αλλαγέ και στο σερβίς να το, και θα το έχει έχουμε ξαναδεί. Μόνο ακούσει. κλειστά σνάκ από ό,τι φαίνεται. Σου ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και αργότερα.